Κυρίες και κύριοι, μετά τις επιτυχίες του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρία Σάκαρη, το τένις έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές σε όλη την Ελλάδα. Στην Καρδίτσα, περιοχή καταγωγής της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά, παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα το μεγάλο τελικό. Έφτασε στην πηγή, νερό δεν ήπια, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Όλα καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Είναι σαν να κέρδισε για μας. Κάτοικοι από το προάστιο Καρδίτσας, το χωριό από όπου κατάγεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλούν για το αποτέλεσμα του αγώνα που έδωσε ο δικός του Στέφανος. Νωρίτερα είχαν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό στην ταβέρνα όπου στήθηκε μάλιστα μια μεγάλη οθόνη. Ο αγώνας μπορεί να έδωσε στον Στέφανο Τσιτσιπά τη δεύτερη θέση. Για τους συντοπίτες του όμως, όπως και για όλη την Ελλάδα, είναι ο μεγάλος νικητής. Αυτή είναι η ρακέτα του Στέφανο Τσιτσιπά που έβγαζε όταν ήταν 7 ετών. Μου την έχει χαρίσει πριν 1,5 χρόνο περίπου. Σήμερα ο Στέφανος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έπαιξε πολύ σκληρά απέναντι σε ένα πολύ σκληρό αντίπαλο. Εμείς πιστεύουμε στο Στέφανο και είναι αναμενόμενο ότι μια μέρα θα φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Οι κάτοικοι του προαστίου έζησαν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε game και κάθε set που κέρδιζε ο Τσιτσιπάς. Δυστυχώς το τέλος έχασε, αλλά πιστεύουν ότι οι επόμενοι τίτλοι είναι δικοί του. Υπομονή, κουράγιο και προσπάθεια μεγάλη από εδώ και πέρα για να πάει και σε άλλα τουρνουά που θα κερδίσει φυσικά. Tsitsipas.